Ο νέο πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Γερουσία δήλωσε ότι θα εξετάσει τη συμφωνία αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 τη Lockheed Martin από την Τουρκία ύψου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η απόφαση του για την άρση ή μη του ΒΕΤΟ, που έθετε ο προκάτοχό του, δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να μιλήσουμε με την κυβέρνηση για πολλά από αυτά τα ζητήματα, επειδή δεν αφορά μόνο ένα θέμα και πρέπει να το κατανοήσω αυτό. Είπε ο δημοκρατικό γερουσιαστή Μπεν Κάρντιν στου δημοσιογράφου μία ημέρα αφότου ανέλαβε την Προεδρία τη Επιτροπή. Όπω είπε ο Κάρντιν, συζήτησε το θέμα τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ με Τούρκου αξιωματούχου σε μία συνάντηση των πρεσβευτών του ΝΑΤΟ την Τετάρτη. Ισχυρίζονται ότι θα γίνει η επικύρωση τη ένταξη από την Άγκυρα στι αρχέ του επόμενου μήνα. Εάν ισχύει αυτό, τότε τουλάχιστον θα έχουμε επιλύσει το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Όμω υπάρχουν και άλλα θέματα πέραν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ που πρέπει να συζητήσουμε καθώ θα προχωράμε, πρόσθεσε. Ο Μπομ Μενέντετ, που ήταν πρόεδρο τη Επιτροπή μέχρι τι αρχέ αυτή τη εβδομάδα, μπλόκαρε την πώληση των F-16 επί μήνε. Επικαλούμενο τι αντιρρήσει τη Τουρκία στην ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι παραβιάσει του εναέριου χώρου τη Ελλάδα παρετήθηκε από την Προεδρία της Επιτροπής αφού ο ίδιος και η σύζυγός του Ναντίν κατηγορήθηκαν για δωροληψία. Οι επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και της Βουλής εξετάζουν όλες τις μεγάλες συμβάσεις πώληση όπλων και συχνά θέτουν ερωτήματα ή εκφράζουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλα διπλωματικά ζητήματα που μπορεί να καθυστερήσουν ή και να σταματήσουν την υλοποίηση τέτοιων συμφωνιών. Η Άγκυρα καθυστερεί εδώ και μήνε στην επικύρωση τη ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ο Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει στην επικύρωση όταν ξαναρχίσουν οι εργασίε του κοινοβουλίου τον Οκτώβριο. Μετά τη δίωξη του Μενέντετ, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία θα πρέπει να μετατρέψει τα νομικά προβλήματα του γερουσιαστή σε μια ευκαιρία να αγοράσει τα F-16. Είναι προ το συμφέρον μα να βρίσκεται εκτό του πλάνου ο Μενέντετ, φέρεται να είπε σε τουρκικά μέσα ενημέρωση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.